Υποδεχτούμε δύο κορυφαία πολιτικά στελέχη εδώ. Τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καταγράφουμε προβλήματα, κύριε Υπουργέ, όπως βλέπετε από το πρωί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τροκόκη, κύριε Παυλόπουλο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Είμαι ένα από τα θύματα της μεγάλης κίνησης. Δεν περίμενα ότι θα μπλέξατε. Ναι, ήρθαμε μηχανή, δεν προλάβαινα. Πάλι καλά. Ναι, βέβαια. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Κοιτάξτε, πάντως αυτό που ρωτήσαμε και πριν είναι ένα θέμα τώρα. Με μια κακοκαιρία, έστω και έντονη, να έχουμε τέτοια προβλήματα σε καινούργια έργα, είναι ένα πρόβλημα. Αυτό το έχουμε ζήσει και εδώ στην Αττική. Εμένα δεν είναι απολύτως καινούργιο έργο και είναι πολλά χρόνια που μαζεύει νερό εκεί. Έχουμε δει άλλες φορές λεωφορεία που είναι δίνει. Αυτό είναι χειρότερο που λέτε, να ξέρετε. Το ότι πολλά χρόνια γίνει λάθος το έργο από την αρχή, δεν πάει αλλάξει τον δρόμο. Μαζεύει νερό εκεί, είναι χειρότερο που λέτε αυτό. Λάθος η ρίση του έργου. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε. Είμαστε βεβαίως σε φάση ΔΕΘ, κύριε Υπουργέ, και περιμένουμε όλη αυτή την εβδομάδα να οριστικοποιηθούν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός εκεί. Ωστόσο, δεν ξεχνάμε το θέμα των υποκλοπών, έχουμε και εκεί εξελίξεις. Βλέπω στην Καθημερινή σήμερα μια συνέντευξη σημαντική του κυρίου. Στην Καθημερινή, συγγνώμη, στα Νέα, του κυρίου Πιτσιόρα να λέει: Αλέξη, γιατί με παρακολουθούσες, κύριε Τζανακόπουλε. Και σε αυτό εκφράζει και μια πικρία ο κύριος Πιτσιόρας, ότι δεν του τηλεφώνησε καν ο αρχηγός, να του πει: Ρε, παιδί μου, αυτό έγινε τότε. Ή να του πει ένα συγγνώμη, ξέρω εγώ κάτι, οτιδήποτε. Εντάξει, τι λέτε εσείς. Τα Νέα ξεκινάνε σήμερα ένα θέμα το οποίο παίζει εδώ και μία εβδομάδα. Με μια συνέντευξη. Δεν έχω διαβάσει την ίδια τη συνέντευξη. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που προέκυψε το ζήτημα έχει δώσει απαντήσεις. Η εντολή για την παρακολούθηση αφορούσε ένα οικονομικό ζήτημα και είχε δοθεί από την κυβέρνηση Σαμαρά. Σε ναι, περίπτωση... αλλά συνεχίστηκε αρκετό διάστημα. Επιτρέψτε μου να σας μέχρι πω. Μέχρι το Φεβρουάριο του 2016. Ναι, επιτρέψτε μου να σας πω. Εφόσον δεν υπήρχε υπηρεσιακή εισήγηση για τη διακοπή αυτής της παρακολούθησης που αφορούσε, ξαναλέω, ένα οικονομικό ζήτημα. Ο λόγος είναι γνωστός. Ναι, ένα θέμα στις άγγελες. Θα υπήρχε εύλογη υποψία ότι δήθεν ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός της χώρας θα ήθελε να διασώσει δικούς του ανθρώπους. Ο κύριος Πιτσιόρας έπρεπε να ενημερωθεί. Άρα λοιπόν σας λέω με να ενημερωθεί τρόπο. Πότε. Τώρα, έστω και τώρα. Ο κύριος Πιτσιόρας τώρα δεν είναι ενημερωμένος για το ζήτημα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Όταν δεν είχε τελειώσει η παρακολούθηση, κύριε Τζανακόπουλε. Ακούστε. Γιατί εδώ βάζει ένα θέμα, όχι τα Νέα. Ο κύριος Πιτσιόρας το βάζει. Εντάξει. Οι ειδικοί μου άνθρωποι με παρακολουθούσαν και δεν πήραν τηλέφωνο. Και ειδικά από τον Τσίπρα έχω πικρία, γιατί είχα μια βαθιά σχέση μαζί του. Εντάξει τώρα, τα προσωπικά ζητήματα του κυρίου Πιτσιόρα δεν μπορώ εγώ να τα σχολιάσω. Εγώ σας λέω τι συνέβη. Και από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι το μεγάλο ζήτημα αφορά στο εξής. Μας ρωτάτε το λόγο. Σας απαντάμε για τον λόγο. Ναι, ο λόγος ήταν το οικονομικό ζήτημα στη Ζάκυνθο, από το οποίο μάλιστα δεν προέκυψε και τίποτα. Δεν υπήρξε υπηρεσιακή εισήγηση για τη διακοπή της παρακολούθησης, επομένως δεν έγινε διακοπή της παρακολούθησης. Και το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι το εξής. Εμείς σας ενημερώνουμε για τον λόγο. Γιατί δεν τον έχει η κυβέρνηση. Θα μας ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησης των κυρίων Ανδρουλάκη και Κουκάκη. Ή θα συνεχίσει να επικαλείται ένα ανύπαρκτο απόρριτο. Γιατί το οποίο... θα σας πω γιατί. Διότι καταρχάς δεν ισχύει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διότι αν ίσχυε, όπως επικαλείται ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Κοντολέων, ο κύριος Δημητριάδης, τότε αυτό σημαίνει ότι η ΕΕΠ είναι ανέλεγκτη από τη μεριά του Κοινοβουλίου. Καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό. Αυτό θα σημαίνει ότι θα μπορούσε αύριο το πρωί η ΕΕΠ να επισυνδέσει τα τηλέφωνα του συνόλου των Ελλήνων βουλευτών και στη συνέχεια ο διοικητής της ΕΕΠ να μην ενημερώσει κανέναν για τους λόγους που έγινε αυτή η επισύνδεση, επικαλούμενος το απόρριτο. Λοιπόν, νομικό θέμα απορρίτου δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Γιατί βάζετε ένα ερώτημα. Εμείς λέμε είναι, γιατί. Λέω, εσείς λοιπόν, θα μας πείτε γιατί. Είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη Πάμε στον Κουκάκη, κύριο για τον απλούστατο λόγο ελάτε, ότι δεν ήταν υπηρεσιακό το ζήτημα. Ήταν πολιτικό. Να σας το απαντήσει.